Καλημέρα, καλημέρα. 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 Την προηγούμενη Πέμπτη, στη τελευταία μας σύνδεση, είχαμε καταλήξει σε μία πρόβλεψη ότι αυτή τη στιγμή η Δύση απέναντι στην Τουρκία θα ακολουθήσει και πάλι την πολιτική του κατευνασμού. Ναι. Και αυτό δεν θα είναι καλό για μας και θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό φαίνεται ότι γίνεται τώρα. Το είδαμε και από τους Αμερικανούς. Το είδαμε και από τον Μπλίνκεν, το είδαμε και από τον ΝΑΤΟ, το είδαμε και χθες και από τους Γερμανούς. Από τους Αμερικανούς πότε το είδαμε. Από τους Αμερικανούς πότε το είδαμε. Και οι Αμερικανοί περίπου τα ίδια. Δήλωσαν βρείτε τα. Από το State Department. Ακριβώς, από το State Department. Από το State Department. Δεν είναι αυτή τη διάρκεια η αντίδραση. Δεν θεωρείται, νομίζω, αν κάνουμε το συνολικό ταμείο για τους Αμερικανούς, νομίζω ότι είναι σε άλλο κλίμα από τους Ευρωπαίους. Δηλαδή και η υποδοχή Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Νομίζω και η δήλωση του κύριου Τσούνη, του πρέσβη του καινούργιου στην Αθήνα, περίπου ίδια ήταν ότι πρέπει να πάμε σε διάλογο. Νομίζω ότι αυτή είναι και η θέση των Αμερικανών. Νομίζω ότι μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη. Το State Department. Εγώ θα. Εγώ θα. Αυτά που λέγε εδώ και ο κ. Καλλιτερίδης για την άσκηση των Τούρκων που συμμετέχουν οι Αμερικανοί. Δεν γίνεται. Και δεν έχουν κατάληψη για την Ελληνική. Η υποδοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Οι δηλώσεις που ακολούθησαν. Μετά την επίσκεψη. Μετά την επίσκεψη. Έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις των Αμερικανών στους Τούρκους. Νομίζω ότι έκανε και κάποια ερώτηση. Οι κυρώσεις έχει αλλάξει ωραία, κάτι. Ωραία, δηλαδή, ωραία. Το βρείτε, αν ήταν μόνο η δήλωση βρείτε τα ναι. των Αμερικανών, ναι. θα είχατε απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε όλη την εικόνα μαζί. Ωραία. Έτσι νομίζω εγώ. Ωραία, εντάξει. Να το προχωρήσουμε. Ναι, ναι. Δεν προφανώ. Επειδή στους Γερμανούς όπως είμαστε. Να πούμε τι είπαν και οι Γερμανοί. Όχι, δεν είπαν μόνο αυτό. Εδώ βάζουν στην ίδια μοίρα. Αυτόν που απειλεί με αυτόν που απειλείται. Έτσι. Ναι, λοιπόν, να εξηγήσουμε ακριβώς πώς έχει. Οι Τούρκοι κρατάνε αυτή τη στιγμή ένα πολύ δυνατό χαρτί στο χέρι τους και το χαρτί αυτό είναι είσοδος της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Και θα ζητήσουν πολλά πράγματα. Χθες ακούσαμε και το χειρότερο, ότι μπορεί να ζητήσουν και αναγνώριση των κατεχομένων από την διεθνή κοινότητα. Έτσι, θα το πουλήσουν πολύ ακριβά αυτό. Οι υπόλοιποι δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να κοντραριστούν με την Τουρκία, με τον πόλεμο ανοιχτό και όλα αυτά που συμβαίνουν και η Τουρκία θα βάζει βέτο για τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Οπότε δεν έχει κανείς διάθεση να συγκρουστεί αυτή τη στιγμή με την Τουρκία εφόσον η Τουρκία δεν ανοίξει την πόρτα για τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Ρωτήθηκε η κυβερνητική εκπρόσωπος η αναπληρώτρια ποιους καλείται σε διάλογο. Ποιος να προχωρήσει σε διάλογο, τον κύριο Ερντογάν ή τον κύριο Μητσοτάκη, ποιος από τους δύο. Εκεί αυτή δεν απάντησε και όπως είπες έτσι εξισώνει αυτόν ο οποίος είναι προκλητικός με τον άλλον ο οποίος δέχεται τις προκλήσεις. Αυτό έκανε χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος. Αυτό που είχε ενδιαφέρον ήταν και η ερώτηση που έγινε για τα υποβρύχια. Α, ναι. Και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας είπε ότι άλλο οι συμφωνίες και άλλο ο χρόνος παράδοσης στον οποίο μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις. Αυτό γιατί η Τουρκία διαμαρτύρεται ότι οι Γερμανοί καθυστερούν στις παραδόσεις της τεχνολογικού υλικού προς την Τουρκία για τα υποβρύχια. Και μάλιστα ο κύριος Ερντογάν είχε πει ότι θα ψάξουν αλλού. Δεν μπορούν να ψάξουν αλλού, δεν υπάρχει άλλη τεχνολογία. Εκεί κάτι γίνεται και δεν θέλανε να το εξηγήσουν, δεν θέλανε να το διευκρινίσουν τι ακριβώς παίζεται και με τα υποβρύχια. Θυμόμαστε όμως όλες τις δηλώσεις από τους πρασίνους, δεν ήταν πριν, Παντελή. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό όμως που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι κάπου έχει μπλοκάρει το θέμα με τα υποβρύχια. Είναι ένας κόντρα εκβιασμός. Δώσανε. Γιατί διαμαρτύρονται και οι Τούρκοι. Ίσως είναι ένας κόντρα εκβιασμός. Αυτός πάλι με αντικείμενο τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Ότι αν ξεμπλοκάρεις θα παραλάβεις. Εάν δεν ξεμπλοκάρεις δεν παραλαμβάνεις. Δεν το είχα σκεφτεί. Μπορεί, παιδιά. Εγώ θέλω να ρωτήσω τη Σοφία εάν υπάρχει εικόνα ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στον κύριο Σόλτς, δηλαδή αν μετά τη χθεσινή αντίδραση που περιγράφει ο Παντελής Σοφία, δεν ξέρω, στο παρασκήνιο, στην ενημέρωση που έχετε από την κυβερνητική αποστολή, θεωρούν ότι η στάση της Γερμανίας είναι προβληματική τουλάχιστον. Αυτό είναι σωστό που λες και νομίζω ότι
από τη στιγμή που ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει ότι θέλει να ενημερώσει για την στάση των γειτόνων, και αυτό το ξέρει και ο Γιάννης πολύ καλά, έχει ληφθεί πολιτική απόφαση, το έχει πει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές, ότι θα ενημερώνει όπου σταθεί και όπου βρεθεί για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας σε όλα τα φορά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το κάνει η Σύνοδος Κορυφής σε ένα πηγαδάκι σημερινό. Δεν υπάρχει ενημέρωση αν θα επιδιώξει να το κάνει αυτό που με ρώτησες, Άκη. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και ο κύριος Αναστασιάδης αναμένεται να θέσει τέτοιο θέμα. Επισήμως δεν έχει λόγο να κάνει επισήμως να μετατρέψει ο κ. Μητσοτάκης σε διακρατικό ζήτημα το θέμα με την Τουρκία. Φαντάζομαι ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι να το κάνει ευρωπαϊκό το θέμα, έτσι. Να θυμίσουμε ότι δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής συνάντηση Σόλτς-Μητσοτάκη, επίσημη επίσκεψη, ανταλλαγή από την μέρα που ο Σόλτς έγινε καγκελάριος, ενώ προγραμματιζόταν να γίνει κάτι τέτοιο. Ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία και ακυρώθηκε. Δεν προχώρησε κάτι τέτοιο, όπως δεν προχώρησε και η επίσκεψη που είχε προγραμματιστεί και σχεδόν ανακοινωθεί από την Μπέρμποκ στην Αθήνα. Έτσι, δεν έγιναν αυτά. Ίσως όντως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, έστω και στο περιθώριο της Συνόδου, ο κύριος Μητσοτάκης να πει δύο λόγια με τον κύριο Σόλτς, με τον οποίο δεν έχουν κάτσει να συζητήσουν σοβαρά μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να δούμε αν θα γίνει αυτό, να δούμε αν θα έχουμε και μια ανακοίνωση που δεν θα λέει βρείτε τα παιδιά από κάποιο... Τώρα,